όταν χρειάζεται να δει. Άρα το ζητήματα συζητάμε. Που αφορούν αυτό, καταλαβαίνω, αυτό πάντα το συζητούσε. Είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό. Πάντα συζητούσε το συνεργασιακό κίνημα τα θέματα της απασχόλησης με έναν τρόπο που πραγματικά βοηθάει την ανάπτυξη και την γίνεται την απασχόληση. Με τα άλλα δύο ζητήματα, το συνδικαλιστικό νόμο, όλα αυτά που θεωρούνται ξεπερασμένα πια, τι θα κάνετε? Το lockout σημαίνει η κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος στον εργαζομένο. Όχι, κατάργηση. Δυσκολεύει το περιβάλλον. Δυσκολεύει. Όταν ξεκινάω εγώ την απεργία, μόνο που προαναγγέλλω και σου λέει ο εργοδότης, εγώ απεργώ από σήμερα και μου αφαιρεί τη δυνατότητα να κάνω την απεργία αντικειμενικά. Επομένως, είναι η ανταπεργία, όπως υπόθηκε. Αυτό είναι το lockout. Συνεπώς, κατάργηση της απεργίας και είναι ζήτημα συνταγματικής τάξης. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να περιμένει, την απόφαση του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας στο θέμα των απολύσεων, δηλαδή του δικαιώματος του Υπουργού να ελέγχει το ακόμα δίκαιο μιας απόλυσης. Ακόμα και αυτό να συμβεί, που είναι ένα λογικό, είναι λογικό να το λέει η κυβέρνηση. Η πρόταση του εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπεριέχει αυτά τα στοιχεία που και εγώ πριν λίγο ανέπτυξα. Ακόμα και η πρόταση του εισαγγελέα στη δίκη αυτή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μιλάει για έλλειψη οποιοδήποτε κριτηρίου στις απολύσεις και απελευθέρωση των απολύσεων. Μιλάει για τον έλεγχο των προϋποθέσεων και εκεί. Επομένως. Αλλά είναι μια υποχώρηση αν το δεχτείτε αυτό. Πώς θα το κάνουμε, κύριε Υπουργέ, μην το βαφτίσουμε και θετικό. Καλά, αυτό είναι συνδιαπραγμάτευση. Θα αυξήσετε το ποσοστό των απολύσεων και θα πείτε ότι είναι και θετικό στο τέλος. Δεν είναι θετικό. Καταρχήν δεν είπα τίποτα τέτοιο. Λέω, αν συμβεί. Αφήνουμε αυτό γιατί δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είναι ένα πολιτικό συνδιαπραγμάτευση. Θα σα κάνω εγώ την ερώτηση που κάνει. Μπορείτε να πείτε στον κόσμο πότε θα σταματήσει αυτή η αγωνία κάθε μήνα να πηγαίνει στο ATM και να μην ξέρει τι σύνταξη θα πάρει? Διότι όλο. Δεν υπάρχει συνταξιούχος που να μην σου λέει όποτε τον συναντά στον δρόμο ότι το στοίχημα που παίζουμε κάθε μήνα είναι αυτό. Να πάω και να δω πόσα μου έχουν κόψει. Μπορούμε λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να πει ότι εδώ δεν έχει άλλη περικοπή σε τίποτα. Το λέω αυτό γιατί έχουμε το ΕΚΑΣ μπροστά για τη νέα χρονιά. Έχουμε την ιστορία των επιδομάτων. Έχουμε την ιστορία των ατόμων με ειδικές. Των ατόμων με αναπηρία. Το ρωτάνε κιόλας. Τι γίνεται με τα επιδομάτα μας, λένε οι άνθρωποι. Αυτό. Και υπάρχει και η ιστορία, και θέλω να μου πείτε αν υπάρχει και έχει τέθει στο τραπέζι, της προσωπικής διαφοράς για τις συντάξεις της παλιές σε σχέση με τις καινούργιες. Η κυβέρνηση μπορεί να πει ότι δεν έχει άλλη περικοπή. Ότι φτάνει. Διότι δεν υπάρχει μήνας που από 5 ευρώ μέχρι 50 ευρώ να μην βλέπει άλλος μείωση στη σύνταξή του. Είτε γιατί ήταν αναδρομικά, είτε γιατί είναι ένας επανυπολογισμός, είτε γιατί είναι το επικουρικό, είτε γιατί κάτι τρέχει και κάθε φορά στο ATM η συντάξη των ανθρώπων είναι μικρότερη από τον προηγούμενο μήνα. Το ύψος των συντάξεων έχει προσδιοριστεί από τον νόμο. Προβλέπονται οι συντελεστές αναπλήρωσης για τις συντάξεις που αφορούν στο διάστημα πριν την 12η, από 12 Μαΐου 2016 και πριν. Το ύψος των συντάξεων προσδιορίζεται τις προηγούμενες διατάξεις. Από τη 13η Μαΐου και μετά είναι με το δικό μας το καινούριο νόμο και υπολογίζεται με βάση τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης. Δεν άλλαξε τίποτε ως προς αυτό και επομένως οι συντάξεις που εκδίδονται από εδώ και πέρα θα είναι με βάση αυτούς τους συντελεστές αναπλήρωσης. Οι επικουρικές με τον νέο συντελεστή πράγματι οδηγείται σε μία μείωση, ένα ύψος συντάξεων. Συντάξεις με μέσο όρο εισοδήματος γύρω στα 600 ευρώ καταλήγουν να έχουν ποσοστό αναπλήρωσης. Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, με τον νόμο που κάνατε, με τον κύριο Κατρούγκαλο, συντάξεις δύο ταχυτήτων που φοβάμαι ότι δεν θα γίνει δεκτό αυτό μέχρι το τέλος του διαδρόμου. Θα αναγκαστείτε να πάρετε πίσω την προσωπική διαφορά με αποτέλεσμα να μειωθούν από 20% και πλέον οι συντάξεις. Θα σας πω γι' αυτό. Οι παλαιές εννοώ, γιατί οι νέες είναι σχεδόν τσοκωμένες. Τι θα κάνετε με αυτό? Πιέζουν οι Ευρωπαίοι, το Δούνουτου πιέζει πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Το Δούνουτου έβαλε για πρώτη φορά πριν λίγες μέρες, μετά το 19, να υπάρξει μείωση του δημοσιονομικού κόστους κατά 4,2 δισεκατομμύρια. Ακριβώς. Εκεί θέτει τη σκέψη ότι μπορεί να γίνει μια εξοικονόμηση, όπως το λένε, από την κατάρριση της προσωπικής διαφοράς. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Δεν το βάζουν για τώρα πρώτα απ' όλα. Δεν το δεχόμαστε κι εμείς φυσικά να το συζητάμε καν, ούτε για το μέλλον. Εντάξει. Ούτε για το μέλλον. Δεν μπορούμε να βάζουμε προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χώρας, γιατί αν βάζουμε προϋποθέσεις για μελλοντικά μέτρα, δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα κανένα μέτρο που κινεί την οικονομία προς τα εμπρός. Υπάρχει μόδιασμα. Άρα εσείς δεν συζητάτε κανένα μέτρο στον δικό σας τομέα πέραν του προγράμματος, του 18.
Ασφαλώς και όχι, γιατί αυτό είχαμε συμφωνήσει. Το κόστος στο δημοσιονομικό για τις συντάξεις ήταν συμφωνημένο. Ναι, αλλά το έχουμε βάλει ως όρο για να κλείσει η αξιολόγηση. Άρα δεν πάμε για συμφωνία, έτσι πολλά όπως το λέτε. Λέγονται. Αν θα εξαρτηθεί από αυτό το ζήτημα η συμφωνία, εγώ θα έλεγα να δούμε τι θα γίνει και εσείς λέτε ναι στην προσωπική διαφορά. Μπορεί η κυβέρνηση να τη δώσει πίσω την προσωπική διαφορά, να την πάρει πίσω μάλλον. Λέμε όχι, έχουμε πει όχι, έχουμε σταθμίσει τα κόστη και έχουμε συμφωνήσει με αυτές τις σταθμίσεις με τους δανειστές πριν ένα χρόνο περίπου. Mm-hmm. Τους ξέρουν τους λογαριασμούς που βγαίνουν. Συμφωνήσανε σε αυτούς. Δεν μπορεί να έρχονται κάθε λίγο και λιγάκι να ξαναθέτουν άλλα ζητήματα. Mm-hmm. Ναι, οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν έχει κλείσει το ασφαλιστικό. Μόνο εσείς λέτε ότι έχει κλείσει. Η διαπραγμάτευση που έγινε πέρυσι έκλεισε το ασφαλιστικό με συμφωνία. Mm-hmm. Αν κάθε λίγο και λιγάκι έρχονται και βάζουν νέα θέματα, διότι εντός της χώρας ανοίγονται κάποιοι και λένε ιδέες διάφορες που λέγονται συνεχώς. Αυτή την τρόικα που την Παρασκευή. Υπάρχουν και αυτά ακόμα στην Ελλάδα. Εγώ δεν θα πω στο παρελθόν αυτά. Ας την πούμε όπως θέλουμε. Εγώ λέω ότι ιδεολογικά αδέλφια υπάρχουν και εντός της χώρας σε εκείνων που έχουν τέτοιες απόψεις εκτός. Ειλικρινείς είναι. Δεν λέω ότι είναι υπονομευτές. Έχουν αυτή την αντίληψη, η ίδια αντίληψη. Θεωρούν ότι πρέπει να πέσουν οι συντάξεις στον ΑΔΥΡ. Υπήρξε αλλά μια πρόταση. Αφήσει το πεδίο ανοιχτό, κύριε Υπουργέ. Όταν δημιουργείται συνταξιούχος δύο ταχυτήτων, αυτό δεν μπορεί. Είναι νομίζω αυτονόητο ότι δεν μπορεί να σταθεί πουθενά αυτό. Πώς είναι δυνατόν ένας ασφαλισμένος που βγήκε 10 μέρες πριν μένα με 20 μέρες μετά να παίρνουν διαφορετική σύνταξη. Επομένως το δώσατε στο πιάτο, εσείς έτοιμο αυτό. Εσείς το κάνατε αυτό. Είναι δικό σας νόμος. Θα σας πω λοιπόν ότι δεν το κάναμε. Αυτό είναι, υπάρχει μια παρανόηση ίσως. Να σας πω τι έχει γίνει. Είπαμε, διατηρούμε τις προηγούμενες συντάξεις του ύψους που καταβάλλονταν. Περίπου. Ως προσωπική διαφορά σε σχέση με τις συντάξεις που θα λάμβαναν αν ίσχυαν οι τωρινοί κανόνες έκπτωσης συντάξεων. Αυτό δεν είναι δύο συντάξεις διαφορετικές, είναι μια διατήρηση μιας προσωπικής διαφοράς σε μια προοπτική βελτίωση στο κατώτατο συντάξεων και των λιγότερων το Αγίου Ανήμερο όμως. Αυτό που λέτε δεν υπάρχει στον ορίζοντα, όπως ξέρουμε. Ναι. Αυτή η προοπτική της ανάπτυξης που θα συμπληρώνει τις συντάξεις και θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι μια προοπτική φαντασιακή προς το παρόν. Είναι γι' αυτό λέω ότι είναι πιο εύκολο να πάμε κάτω παραπάνω. Είναι μια προοπτική πραγματική. Επιδίωξη είναι. Πρόβλεψη υπάρχει ακόμα και από την Ελστάτ. Όχι, μαζί σας είμαι. Μακάρι να γίνει έτσι όπως το λέτε, δεν λέει κανείς όχι. Κανονικά... Αλλά κοιτάμε τα σενάρια τώρα, τι έχουμε μπροστά μας, την πραγματικότητα, το ρεαλισμό. Αυτό που λέτε, μακάρι να πάμε έτσι. Να έχουμε ανάπτυξη ή η ανάπτυξη να μοιράζεται στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους. Όταν εμείς μιλάμε για μια πολιτική πρόταση. Αυτό είναι που έχουμε να πούμε. Άλλοι κάνουν μια άλλη πολιτική πρόταση και λένε να πέσουν οι συντάξεις στα 200 ευρώ. Για να τα βάλουμε κάτω. Εντάξει, ναι. Υπάρχει αυτού του είδους προτάσεις. Εμείς λοιπόν, από την άποψη της δικής μας ευθύνης, θέτουμε ένα στόχο και μπορούμε να το πετύχουμε. Mm-hmm. Μπορούμε να το πετύχουμε γιατί υπάρχουν δυνατότητες στην ελληνική οικονομία να μπορέσει να έχει ανάπτυξη. Όταν αυτά τα σημάδια της ανάκαμψης ήδη είναι αισθητά και υπάρχει μια πρόβλεψη. Σημαντικής ανάπτυξης μετά από τόσα χρόνια, από το 2017. Mm-hmm. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που οι ίδιοι θεσμικοί παράγοντες και η Ελστάτ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά αυτό το στόχο ως ευθέο, εμείς δηλαδή γιατί να μην το θεωρήσουμε ως στόχο ρεαλιστικό για να παλέψουμε και να καλέσουμε τον Νικόλαο να το πετύχει. Με τα επιδόματα των ΑΜΕΑ να πείτε μια κουβέντα γιατί διαμαρτύρονται οι άνθρωποι και έκαναν και συγκεντρώσεις και πορείες και κινητοποιήσεις, φοβούνται ότι θα περικοπούν έτσι περαιτέρω τα επιδόματα. Τι θα κάνετε? Στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης δεν αλλάζουμε κάτι από όσα έχουμε πει και ήδη για το ΕΚΑΣ, αυτοί που έχασαν και είχαν αναπηρία πάνω από το 80%, το επαναφέραμε και θα το διατηρήσουμε και μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα διατηρήσετε και η περικοπή του ΕΚΑΣ για την επόμενη χρονιά? Που μπορεί να φτάσει και το 40% που πάει. Δεν θα θίξει τους αναπήρους που έχουν αναπήρει. Σαν αναπήρους όχι, τους υπόλοιπους όμως. Αυτό είναι αποφασισμένο από το 2015 το ύψος της δαπάνης που θα εξοικονομηθεί από αυτό το λόγο. Αντί να συμβεί να χάσουν κάποιοι εντελώς το ΕΚΑΣ, κοιτάζουμε σήμερα και κάποιους τρόπους για να λαμβάνουν όλοι το ΕΚΑΣ, να κατανεμηθεί αυτή η δαπάνη σε όλους. Πάμε τώρα στο θέμα των εισφορών, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι όλο το σύστημα αυτό στον αέρα. Δεν έχετε βγάλει ακόμα τις εγκυκλίους σας. Πιέζουν και οι δανειστές γι' αυτό. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με νέα φορολογία. Αλλά τι θα κάνετε με αυτό το θέμα? Το έχετε αποφασίσει? Θα λειτουργήσει το νέο σύστημα? Θα λειτουργήσει, θα τις βγάλετε τις εγκυκλίους, τι θα κάνετε?
όλες οι εγκύκλοι θα βγουν. Εκείνη που έχει μία δυσχέρεια ουσιαστική και τεχνική είναι η εγκύκλωση που αφορά τα μπλοκάκια. Ακριβώς. Μόνο. Υπάρχει κάποια δεύτερη όλα σκέψη άλλα... γιατί δεν το κάνετε, τι συμβαίνει? Γιατί εγώ ξέρω ότι στις εφορίες έχουμε ουρές από ανθρώπους που πάνε και κλείνουν τις δουλειές τους άρων-άρων και δουλεύουν μαύρα. Τα μπλοκάκια. Λογικό μου φαίνεται. Σε μικροεπιχειρήσεις. Όσο και να φαίνεται περίεργο. Επιχειρήσεις πάνε και αλλάζουν καθεστώς, πάνε κάπου αλλού, αν μπορούν. Όσοι δεν μπορούν, κλείνουν κι αυτοί. Γιατί το αφήνετε αυτό το σύστημα και σέρνετε έτσι? Και δεν επιλαμβάνεστε αμέσως. Το πρόβλημα αφορά μόνο τις διαδικασίες που θα φαίνεται ποιος είναι ο εργοδότης ή πολλοί εργοδότες οι οποίοι απασχολούν κάποιον με μπλοκάκι. Ναι. Εκεί υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα και τα εξετάζουμε για να τα δούμε με μια προσέγγιση σωστή. Αυτός που κάνει μια δουλειά και δουλεύει και με μπλοκάκι, κάνει ήδη μια συγκεκριμένη δουλειά, έχει ΙΚΑ. Ναι, ναι. Και έχει ένα μπλοκάκι να παρέχει υπηρεσίες κάπου κάπου. Αυτός δεν έχει κανένα λόγο να κλείσει το μπλοκάκι, γιατί θα καταβάλει εισφορά στο μέρος των καθαρών εσόδων που θα πραγματοποιήσει σε διάρκεια ενός έτους. Mm-hmm. Μπορεί να έχει μηδέν. Ναι. Δεν θα δώσει εισφορά. Αν έχει μηδέν, εντάξει. Ενώ τώρα, αν δεν έχει μηδέν. Λέω, το εντάξει δεν είναι εντάξει. Καλό είναι να έχει 1000 ευρώ. Αυτή η εισφορά, ναι, να σε σχέση με τις εισφορές. Η εισφορά αυτή σας φαίνεται λογική εσάς, κύριε Βουλή? Να εξηγήσω κάτι που δεν ξέρει πώς ο κόσμος. Πώς μπήκε αυτή η εισφορά, με τη δική σας συμφωνία, πώς έγινε, πώς φτάσαμε? Να εξηγήσω κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Μέχρι τώρα, και το έχω ξαναπεί, κάποιος που έκανε τέτοια δουλειά με μπλοκάκι ήταν υποχρεωμένος να ασφαλίζεται και στον ΟΑΕ. Σωστά. Και καλούνταν να πληρώνει με ασφαλιστικές κατηγορίες απαγορευτικές. Έτσι γίνεται. Και γι' αυτόν τον λόγο χρωστούσαν. Έτσι γίνεται. Τώρα όμως, όταν θα έχει ήδη μία κύρια ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, δεν χρειάζεται να είναι και σε ένα δεύτερο ταμείο. Ας δεν υπάρχει μπλοκάκι. Πια πολλά. Βεβαίως. Θα καταβάλει εισφορά μόνο στο καθαρό κέντρος που θα πραγματοποιεί. Ναι, αλλά θα παίρνει τα λεφτά με τη φορολογία μετά. Στο μπλοκάκι. Έτσι κι αλλιώς πλήρωνε φορολογία. Διπλά. Ναι, θέλω να πω, δεν τον συμφέρει καν να έχει μπλοκάκι. Και φορολογία έτσι όπως πάντα έγινε. Την πλήρωνε. Ναι, εντάξει. Αλλά έτσι όπως είναι πια το σύστημα, δεν συμφέρει καν να έχει μπλοκάκι. Γιατί πάνε και τα κλείνουν όλοι? Θα λειτουργήσει το νέο σύστημα. Έχουν την εντύπωση ότι θα πληρώνουν εισφορά και για τα μπλοκάκια. Ενώ δεν είναι έτσι. Εισφορά για το μπλοκάκι είναι το 20% στο καθαρό έσοδο. Ενώ κατά την κλασική έννοια εισφορά στο μπλοκάκι ήταν τουλάχιστον 586 ευρώ το μήνα. Να το έχουν υπόψη. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα, δηλαδή, το δίμηνο ήταν. Το δίμηνο. Το δίμηνο. Ναι. Τώρα, άμα έχεις μπλοκάκι και έχεις μια έσπραξη 1000 ευρώ καθαρών εσόδων το μήνα, λέω, θα πληρώνεις 200. Επομένως, δεν είναι αυτό. Το 20% λέτε. Ναι. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό. Να σε ρωτήσω. Άρα λέτε ότι το ελαφρύνει στην πραγματικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ, πολύ χαμηλά. Σε αυτές τις περιπτώσεις ελαφρύνονται όλοι. Τα χαμηλά. Στην περίπτωση που είπα, όλοι ελαφρύνονται και δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή είχαν δυσμενέστερους όρους πριν. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να κάνουν τώρα μια τέτοια κίνηση. Άρα λοιπόν λέτε εσείς το μπλοκάκι που είναι συμπληρωματικό ενός ας πούμε μισθωτού, φεύγει από το ταμείο το δεύτερο. Δεν πληρώνει εισφορές σε δεύτερο ταμείο. Ο ΑΕ π.χ. Πληρώνει μόνο στο ΙΚΑ, πώς θα το πούμε τώρα. Μόνο στο καθαρό ίσο. Μόνο στο καθαρά. Να ρωτήσω κάτι που το ρωτούν και πάρα πολλοί φίλοι. Οι νέες οι συντάξεις μάλλον που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, που είναι ένας μεγάλος αριθμός, κοντά 200.000, να μην πω παραπάνω. 144.000. Ναι, όσοι είναι. Με ποιο καθεστώς θα εκδοθούν? Με το καθεστώς της ημερομηνίας υποβολής των χαρτιών ή με το καινούριο? Όσες αιτήσεις είχαν γίνει πριν την είναι σε κρεμότητα και δεν έχουν εκδοθεί. Πριν τον νόμο, λες. Πριν τον νόμο. Θα εκδοθούν με τις διατάξεις παλιές. Τις παλιές. Ναι. Όταν υπέβαλαν τα χαρτιά τους, εγώ. Βεβαίως. Η ημερομηνία αίτησης είναι που κρίνεται. Με το δικό μας ταμείο, τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Το έχουμε ξαναρωτήσει. Δεν είναι βέβαια συντεχνιακό το θέμα, γιατί αφορά σε χιλιάδες συνάδελφους. Στον ΕΔΑΠ εννοώ. Το πάτε για κλείσιμο, γιατί μέχρι τώρα εκεί πάμε. Πάμε κατευθείαν για τα βράχια. Τι λέτε? Δεν είχε και ούριο άνεμο το ΔΕΑΠ παλιά για να πηγαίνει τώρα στα βράχια. Είχε προβλήματα. Αλλά ήταν ανοιχτός, ζωντανός. Λειτουργούσε. Και λειτουργεί ακόμα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Θα κλείσει ο ΔΕΑΠ, τι θα γίνει? Ο ΔΕΑΠ είναι ένα ταμείο που στηρίχθηκε στην απόφαση εργοδοτών και εργαζομένων όταν συναισθήθη. Με την ίδια απόφαση μπορούν να συνεχίσουν να δουλειατούν και τώρα. Πρέπει οι εργοδότες. Πρέπει οι εργοδότες που πριν λίγες μέρες βλέπαμε στις οθόνες των τηλεοράσεων ότι δίνουν τόσα λεφτά για τους εργαζόμενους και επομένως πρέπει να παραμένουν σε λειτουργία. Τα σποτάκια λέτε.
Ναι, αυτά τα θυμάμαι. Λέγανε δίνουμε τόσα και εμείς στηρίζουμε την ασφάλιση των εργοδότων. Να το κάνουν και τώρα στην πράξη. Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν να συμφωνήσουν. Έχω έρθει, έχω κάνει 4 συναντήσεις. Και πού κολλάει το πράγμα τώρα, ότι δεν συμφωνούν οι εργοδότες, τι συμβαίνει? Πού κολλάμε, γιατί εμείς δίνουμε το μερίδιό μας. Οι εργοδότες θεωρούν ότι με την εισφορά που ισχύει ήδη για την επικουρική ασφάλιση των ιδιωτών, αν περάσει και στον ΕΔΟΕΑΠ, αρκούν τα λεφτά για να τα βγάζει πέρα. Η εκτίμηση όμως είναι ότι δεν αρκούν και πρέπει να υπάρχει συμμετοχή μεγαλύτερη από την πλευρά των εργοδοτών, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς από το 20 μέχρι 21-22% που έμεινε από την κατάργηση του αγγελιοσύμου έχουν ένα περιθώριο κερδών, δηλαδή ένα ποσοστό 5% να δίνουν αντί τα 22%. Από τα κέρδη που έχουν πάρει από την κατάργηση του αγγελιοσύμου, λέτε. Ναι. Θα υπαρκούσε. Θα υπαρκούσε. Άρα είμαστε σε συζητήσεις ακόμα, είναι το θέμα ακόμα. Γίνεται μια συζήτηση μεταξύ των ενώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών και περιμένουν να μου φέρουν το deadline ένα είναι πλαίσιο συμφωνία. Πότε τελειώνει αυτό ο χρόνο? Ο χρόνο έχει χρόνου. Τελειώσει. Περιμένω ακόμα γιατί δεν θέλω να κάνω κινήσεις βεβιασμένες που θα αφαιρούν τη δυνατότητα στα ίδια τα μέρη τα ενδιαφερόμενα να βρουν μια λύση. Αλλιώς πάμε για λουκέτο αν δεν τα βρούμε. Αυτό καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε, εμείς δεν θα συμβάλλουμε στο να υπάρξει λουκέτο. Θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσει να υπάρξει συνέχεια. Μάλιστα. Μπορεί το Υπουργείο, τελευταία ερώτηση, να απευθυνόμενο το Υπουργείο το δικό σας, απευθυνόμενο στους συνταξιούχους, στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, να διαβεβαιώσει ότι με την έναρξη του νέου έτους οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να δουν νέες μειώσεις σε συντάξεις τους, ναι ή όχι? Δεν θα δουν καθόλου νέες μειώσεις. Δημιουργούμε προϋποθέσεις για καλύτερη διαχείριση και των αποθεματικών και των κτηρίων και της περιουσίας ακίνητης που έχουν οι φορείς. Θα κάνουμε σημαντικά πράγματα που ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης θα δείξει ότι ήταν κάτι που αξίζει τη στήριξη του κόσμου. Με βάση αυτό λοιπόν, φανταζόμουν την απάντηση, το Υπουργείο σκέφτεται, έχει τη δυνατότητα, για να είμαι και ρεαλιστής, να προχωρήσει σε ένα νέο μοντέλο ρύθμισης για τους ανθρώπους που χρωστούν στα τα ασφαλιστικά ταμεία τους και δεν αποδίδουν τις εισφορές τους, διότι δεν μπορούν να τις αποδώσουν? Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή, που μας απασχολεί. Δηλαδή, τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τις αποδώσουν, δεν λέω αυτούς που χρωστάνε πριν από 300 χρόνια, έτσι, ή που έχουν πάρα πολλά λεφτά και δεν δίνουν εισφορές, εργοδότες ή κλπ. Μιλάω για ανθρώπους επαγγελματίες ή μικροεπιχειρηματίες, οι οποίοι δεν μπορούν και έχουν ένα χρέος πίσω τεράστιο το οποίο τους πλακώνει. Και πλακώνει και τα ταμεία. Τι θα κάνουμε αυτό? Έχουν φύγει εκτός ρυθμίσεων χιλιάδες άνθρωποι, δεν λειτουργεί το σύστημα. Είναι προφανές ότι δεν λειτουργεί το σύστημα της ρύθμισης. Αυτό τι θα κάνετε? Αναζητούμε μία δέσμη μέτρων για τα θέματα αυτά. Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε μία εκαθάριση των χρεών, των οφειλών, γιατί πολλές από αυτές είναι και αδικαιολόγητες και ασφαλμένες. Όμως στον κόσμο το κυνηγάει το σύστημα και πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις εκείνων που πράγματι δεν μπορούν και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μπορέσουν και δεν έχει κανένα νόημα να κυνηγάσει εκείνων που αδυνατεί να πληρώσει και εσύ να του λες, επειδή θέλω να σου δώσω σύνταξη, θα σου πάρω το σπίτι. Αυτό είναι αντιφατικό για ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και γι' αυτό το λόγο δεν αντιμετωπίζουμε με ένα τρόπο δίωξης, διοκτικό, τον κόσμο που δεν μπορεί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Θα βρούμε όμως λύσεις και για αυτά τα θέματα και τα εξετάζουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε καθώς θα ολοκληρώνεται και η διαπραγμάτευση, να δούμε που θα καταλήξουμε. Λοιπόν, διάλειμμα εμείς. Τώρα...